Κερές αν είναι το χειρότερο. Εννοείς αν πάει να με βιάσει ο άλλος. Ναι. Όχι, αν σου έχει επιτεθεί κανείς. Σου είπα, πήγαν να μου επιτεθεί, να με βουτήξει. Ναι. Όχι, εκεί αντιδράς. Μου έτυχε ένα περιστατικό μια φορά στη σκηνή, αλλά ήταν στη σκηνή επάνω. Στη σκηνή ναι, με βούτυξε ένας, τέλος πάντων, δεν θέλω, ήταν λίγο άσχημο αυτό. Επάνω στη σκηνή, επειδή δεν μπορούσε να με στα καμαρίνια να με βρει, με βούτυξε στη σκηνή. Αυτό ήταν. Μπροστά στον κόσμο. Στον κόσμο, ναι. Ο κόσμος δεν το κατάλαβε, νόμιζε ότι ήταν πείραγμα. Νόμιζε ότι ήταν. Και εκεί πάνω στη σκηνή πώς αντιδράει. Ναι, όταν σε πιάσει ο άλλος με δύναμη, ο άλλος δεν καταλαβαίνει από κάτω, δεν καταλαβαίνει. Πού να καταλάβει τώρα. Εκεί πάγωσα, γιατί ήμουν πάλι παιδάκι. Όταν είσαι στα πρώτα σου βήματα και σου συμβούν αυτά. Αλλά λες, το παλεύεις, αλλά βλέπεις ότι είναι κάποιοι έτσι, δεν ξαναδουλεύεις με αυτούς. Mm. Αυτά που γίνονται σήμερα όμως, το θράσος που υπάρχει σήμερα, αυτά που ακούω, αυτά ειλικρινά, εγώ σηκώνω τα χέρια μου. 20 χρόνια πριν είχες μιλήσει εσύ. 10 χρόνια στην Κατερίνα Τηγιατζόγλου είχα μιλήσει εγώ. 10 χρόνια πριν είχε μιλήσει κάποιος άλλος. Ναι. 3 χρόνια πριν είχε Αναισθησία. Μιλήσει κάποιος άλλος. Αυτό θέλω να πω. Όταν μιλούσατε έστω σποραδικά, δεν υπήρξε κάποια αντίδραση. Καμία αντίδραση. Και μάλιστα λέγανε, ναι, την άλλη μέρα θυμάμαι είχε βγει σε κάποιο πρωινό κάποιο και έλεγε, ναι, τώρα σιγά που είχε σεξουαλική παρενόχληση. Και, δηλαδή, και το ειρωνευόντουσαν. Και λέω, παιδιά, τότε ευαισθησία δεν υπήρχε καμία. Έπρεπε να έρθει το MeToo, δηλαδή, για να μπορέσεις να μιλήσεις. Mm-hmm. Γιατί πριν? Τι γινόταν πριν 20 χρόνια, πριν 10 χρόνια? Δεν νομίζω να μίλησα μόνο εγώ. Πιστεύω ότι παλαιότερα σε συνεντεύξεις και άλλων συναδέλφων ή. Μπορεί να έχουν μιλήσει και άλλα κορίτσια. Λέω, είχαμε άλλα κλειστά αυτιά όλοι τότε και δεν οι ίδιοι. Κατάλαβα. Θυμάμαι πρόπερση είχε μιλήσει σε μια συνέντευξη που είχε. Όχι στην τηλεόραση, σε ένα. Θυμάμαι ότι θυμήθηκα το Ρουμπάνι, ένα μεγάλο. Mm. Πέσανε να το φάνε όλοι. Όλοι. Λέω τι έγινε. Γιατί. Και οι ίδιοι ηθοποιοί δεν αντιδρούσαν τότε. Μα και οι ίδιοι ηθοποιοί, αυτό λέω. Mm. Αυτό με παραξενεύει. Δηλαδή λέω. Χρειαζόταν το MeToo, δηλαδή, για να. Πρέπει να έρθει απ' έξω η εντολή για να αντιδράσουμε. Όχι, βρε παιδιά. Να σου πω τώρα την κατάσταση όπως είναι σήμερα, πώς τη βλέπεις. Κάποιοι λένε ότι έχουμε πάει και στην άλλη άκρη λίγο. Στην δηλαδή, άλλη άκρη. Τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν οι σοβαρές καταγγελίες. Υπάρχουν οι καταγγελίες οι οποίες πραγματικά πρέπει να στείλουν κάποιος στη φυλακή, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Καλά, άμα μιλάμε για. Βέβαια. Και υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι. Προσπαθούν, έχω την εντύπωση, να μπουν λίγο μέσα σε όλο αυτό, λέγοντας κάτι το οποίο από ένα σημείο και μετά. Δεν ξέρω τι, αν θέλει κανείς να μπει. Mm-hmm. Δεν το πιστεύω αυτό. Σου μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή να μπεις λέγοντας κάτι που είναι τόσο αρνητικό και τόσο. Δεν το πιστεύω αυτό. Εσύ έχω δει πονεμένα παιδιά να μιλάνε και μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι αυτό που μου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι τα μισά από αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι στη δουλειά μας, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ήταν ανήλικα. Ήταν 6 χρονών, βιαστήκανε, δηλαδή 6 χρονών. Αυτό. Και αυτό λέει παραγράφεται. Όχι, παιδιά. Αυτό δεν παραγράφεται ποτέ, γιατί είναι φόνος. Χειρότερο και από φόνο είναι. Χωρίς να μιλάμε με ονόματα, για νομικούς λόγους, εσύ, διαβάζοντας τα όσα έχεις κάνει, βλέπω ότι έχεις συνεργαστεί με κάποιους από τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι στο στόχαστρο αυτή τη στιγμή. Έχεις συνεργαστεί, για παράδειγμα, με τον σκηνοθέτη, ο οποίος καταγγέλλεται για λεκτική βία. Θέλω να μου πεις. Τη δική σου άποψη και τη δική σου εμπειρία. Όταν συνεργάστηκα εγώ σε ένα θέατρο Δευτέρας, mm-hmm. 83-84, σκηνοθέτης ήταν και συγγραφέας ο Σακελάριος. Mm-hmm. Ο μεγάλος Σακελάριος. Ο Λέκος Σακελάριος. Δεν είχα τότε κανένα. Δηλαδή, τι να πω, κάτι που δεν μπορώ να το πω. Ήταν όχι, να πεις την αλήθεια. Αυτό όχι, δεν είχα τίποτα. Μια συνεργασία με ένα συνεργάτη, με ένα συνάδελφο, τίποτα άλλο. Ωραία. Έχει συνεργαστεί. Και με άλλο ηθοποιό, ο οποίος καταγγέλλεται για μια σειρά από παρενοχλήσεις. Ναι, και μάλιστα είμαστε και συμμαθητές στην δραματική. Η άποψή είναι τρελά σου, πράγματα. Η άποψή σου. Δεν το, δηλαδή είναι απίστευτο για μένα. Δεν του το έχεις. Επειδή, δηλαδή, με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα γιατί και εμένα σαν άντρας με φλερτάριζε, αλλά ήταν κύριος. Πώς γίνεται. Ποτέ δεν αισθάνθηκα άβολα. Ποτέ όμως άβολα. Το να σε φλερτάρει ένας άνθρωπος. Ή να σου πει μου αρέσεις, ή να σου πει σε θέλω και εσύ να πεις ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ είμαι αλλού ή δεν με ενδιαφέρει. Αυτό δεν είναι, δεν το πούμε και σεξουαλική παρενόχληση αυτό. Το εντάξει. Ναι, ναι. Όσο για τη λεκτική βία στο θέατρο, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές κάποιοι σκηνοθέτες ήταν πάρα πολύ εκρηκτικοί. Δηλαδή πάνω στα νεύρα mm-hmm. Μπορεί να λένε και κάποια πράγματα. Άλλο πάνω στη σκηνή που λένε κάποιες. Βεβαίως, αυτό είναι τραγικό. Στις πρόβες όμως το ξέρουμε. Όλοι οι ηθοποιοί έχουμε υποστεί, όχι προσωπικά,
υπάρχουν φωνές, υπάρχουν εντάσεις, επάνω στην κούραση, επάνω στο ξενύχτη, επάνω στη... Εντάξει, μπορεί να... Γι' αυτό δεν λέμε πάντα γερό στο μάχη πρέπει να έχει ο ηθοποιός. Έχω μια πορεία και θέλω να μου τη λύσεις. Τι? Όλα αυτά τα χρόνια, όπως προχωρούσες, όπως ήταν η πορεία σου, ναι, στο θέατρο, στην τηλεόραση, στο σανίδι γενικότερα. Ναι. Τα αυτάκια σου δεν άκουγαν τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή, οι συζητήσεις μεταξύ σας δεν ήταν ότι ο Τάδε κάνει αυτό, ο Δίνα για ένα είχα ακούσει, έχει αυτό. Για έναν είχα ακούσει. Δεν παίρνατε χαμπάρι όλοι, για παράδειγμα, όχι, όχι. Ή απλά το συζητάγατε και λέγατε μπορεί να μην ισχύει, τι να κάνουμε. Για μένα μπορείς και να μάθεις κιόλας. Είναι γνωστό, τουλάχιστον στον χώρο μου, ότι εγώ είμαι λίγο μοναχικός καβαλάρης, που λέμε. Είμαι στον κόσμο μου, με ελάχιστες, δεν είμαι σε καμία σε παρέες. Και φαίνεται αυτό. Βαδίζω μόνη μου και πάντα. Δεν είχα κανένα στήριγμα ποτέ. Δεν θέλησα να έχω στήριγμα. Okay, τι άκουγες, παίζει ρόλο αυτό. Τι άκουγες. Δεν μπορείς να ακούσεις όταν δουλεύεις με κάποιους υγιείς ανθρώπους. Είσαι σε ένα θεία σου που είναι. Είχα ακούσει για έναν ότι ήταν γυναικάς, ρε παιδί μου, την έπεφτε και ήταν. Αυτό είχα ακούσει. Mm-hmm. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ άλλος πόσο γυναικάς είναι και πόσο. Πώς εμένα μου κάποιοι με φέραν σε δύσκολη θέση, σηκώθηκα, έφυγα. Και εγώ ήταν σκηνοθέτης. Ένα ακόμη που μου συνέβη στην πρώτη πενταετία που είχα ξεκινήσει το θέατρο. Μεγάλος σκηνοθέτης, σπουδαίος σκηνοθέτης, με φεστιβάλ, με βραβεία. Με καλούνε σπίτι του, με τη γυναίκα του. Με τη γυναίκα του. Να μιλήσουμε για την καινούργια ταινία που ετοιμάζανε, για φεστιβάλ και αυτά. Mm-hmm. Κάθεται όπως κάθεσαι εσύ, κάθομαι εγώ εδώ, ο καναπές, κάθεται η σύζυγος. Μιλάμε για τη δουλειά, εντάξει, για αυτά. Κάποια στιγμή πλησιάζει αυτή, πλησιάζει και μου κολλάει εδώ. Η σύζυγος. Η σύζυγος, αυτός εκεί δεν κουνήθηκε. Και να μου λέει τι ωραίο κορίτσι είσαι και να μου αρχίζει να μου χαϊδεύει τα μαλλιά, να μου χαϊδεύει αυτό και τι ωραίο κορίτσι είσαι. Και πω, θα περάσουμε ωραία θα αυτό και θα κάνουμε την ταινία και θα. Εσύ δεν δέχτηκες παρενόχληση από το σκηνοθέτη, δέχτηκες από τη σύζυγο. Από τη σύζυγο. Προφανώς αυτή μπορεί να ήταν παρέα. Να το κάνανε ποιος ξέρει, έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι δεν περπάτησε. Καλά, πλάκα τώρα κάνεις. Έφυγα, ούτε ξέρω πώς έφυγα. Λέω πρέπει να πάω στο σπίτι, έχω αργήσει κιόλας. Έχω τη μητέρα μου μόνη της και αυτά και έφυγα ρονάρων, με πέραν τηλέφωνο, με πέραν. Αυτό ήταν. Έρχεται ένα νέο κορίτσι. Δεν μου είπανε κάτι, αλλά τι άλλο να πούνε, δηλαδή. Ναι, δεν χρειάζεται να πούνε και πάλι. Έλεος, δεν μπορώ. Έρχεται ένα νέο κορίτσι. Τι μου θυμίζεις τώρα, δεν θέλω να το πω. Ή ένα νέο αγόρι και σου λέει, Ελένη, βλέπω όλα αυτά. Να ασχοληθώ με αυτό το χώρο ή θα φύγω τρέχοντας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ποιος είναι ο οδηγός επιβίωσης για να μπει ένας νέος άνθρωπος σε όλο αυτό και να μην αισθανθεί ούτε ότι καταπιέζεται σεξουαλικά, ούτε ότι δέχεται επίθεση σεξουαλική, ούτε ότι δέχεται επίθεση βίας λεκτικής ή οτιδήποτε άλλο. Με ρωτάνε πάρα πολλά χρόνια. Με ρωτάνε πάρα πολλά παιδιά. Τι πάρα λες? Πολλά χρόνια. Αυτό που λέω είναι, παιδιά, πρώτα απ' όλα, από χρόνια είναι ένα επάγγελμα που είναι κορεσμένο. Mm-hmm. Έχει καταργηθεί η άδεια, δεν έχει. Δηλαδή, μπορεί να μπουν τη χάρπαστη και έχουν μπει και έχουν γίνει πάρα πολλά. Πετάγομαι, γιατί μου έρχονται τώρα, όπως μιλάμε, ξέρεις, πάνω στην κουβέντα, έρχονται διάφορα. Θέλω να πω ένα παράδειγμα. Πριν 20 χρόνια είμαι εγώ σε μια παράσταση και θα αναφέρω και το όνομά του γιατί είναι προς τιμήν του, με τον Γιάννη τον Ζουγανέλη. Mm-hmm. Στο καζίνο Ιελάς. Στο Μινώα. Θυμάμαι τότε λοιπόν. Έρχονται δύο κοπέλες να παίξουν. Που θέλανε να παίξουν οι φίλοι τους. Θα πληρώναν. Όχι να πληρωθούν. Για να μπουν στην παράσταση. Θα πληρώναν αυτοί. Mm-hmm. Λοιπόν, προς τιμή του Γιάννη του Ζουγανέλη δεν το δέχτηκε. Αυτό πόσοι μπορούν να το κάνουν. Πιστεύω κάποιοι άλλοι θα το είχαν δεχτεί. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Αυτό συμβαίνει λοιπόν γιατί δεν υπάρχει άδεια. Όταν είναι ένα ξέφρογο αμπέλι, φυσικό είναι να χαλάσουν πολλά πράγματα. Ελπίζω μετά από τόσα χρόνια, μπας και ξαναέρθει η άδεια. Και η άδεια είπαμε για κάποιους λόγους, να περιφρουρήσουμε κάποια πράγματα. Τώρα, τη διαστροφή όμως, είναι έτερον εκάτερον, έτσι. Η διαστροφή κάποιου. Προφανώς. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Τι θα έλεγες λοιπόν σε ένα νέο κορίτσι, να προσπαθήσει σε να. Σε ένα νέο κορίτσι, σε ένα νέο αγόρι. Εγώ θα έλεγα πρώτα απ' όλα να έχει και κάτι άλλο στο χέρι του, γιατί είναι μια δουλειά που δύο φορές το χρόνο ψάχνεις για δουλειά. Και ειδικά σήμερα. Παλαιότερα είχαμε το θέατρο, μπορεί να κάναμε και κάποια τηλεόραση, μια ταινία και ζούσες αξιοπρεπώς. Τώρα δεν ζεις εύκολα από αυτή τη δουλειά και δυστυχώς πλέον δεν ήταν έτσι. Δεκαετία του 80 τουλάχιστον και του 90 μέχρι ενός σημείου υπήρχε κάποια αξιοκρατία και το εμπορικό θέατρο, επειδή το ξέρω, το έζησα, ήταν δηλαδή. Δούλευες, έβρισκες δουλειά. Ναι. Γιατί σε έπαιρνε ο εργοδότης, σου λέει πουλάει αυτός, πουλάει αυτή, τι θέλει ο κόσμος, τον θέλει ο κόσμος. Τώρα πια πιστεύω ότι είναι λίγο πιο. Είναι η δουλειά μας πιο
πιο κλίκα, πιο παραίσθητο το πράγμα. Καλός ή κακός, ισχύει αυτό. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Είναι κάπως έτσι. Αλλά εγώ το λέω σε όλα τα νέα παιδιά. Την αγαπάτε. Το αγαπάτε αυτό το επάγγελμα. Πρέπει να τα αγαπάς πάρα πολύ. Να έχεις και κάτι άλλο στα χέρια σου. Να μην είσαι εξαρτώμενος πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Γιατί ένα παιδί το οποίο εξαρτάται. Αυτό που άκουσα τις προάλλες, εγώ έμεινα. Για έναν ηθοποιό που δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν έχει τύχει να τον γνωρίσω, τον Ψάλτο. Που έτρωγε ξύλο, έφτασε λέει στο νοσοκομείο. Για τέσσερα μισή εκατοστάρικα. Το διανοείστε τι είναι αυτό. Αυτό είναι κακούργημα για μένα. Αυτό το παλικάρι, δηλαδή, πόσο ανάγκη είχε που να δέχεται. Το θεωρώ πάρα πολύ τραγικό. Αυτό λέω λοιπόν. Έχε κάτι στα χέρια σου. Σήμερα. Τι πιστεύεις ότι θα αλλάξει για να κλείσουμε από όλο αυτό? Δηλαδή, με λίγα λόγια, η επόμενη μέρα στον καλλιτεχνικό χώρο θα είναι καλύτερη μετά από όλο αυτό το οποίο συμβαίνει? Τι πιστεύω. Πιστεύω